Ιερέας της Αμερικανικής Επισκοπικής Εκκλησίας είναι το πρώτο κρούσμα στην Ουάσιγκτον. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή του Αντένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάση Ιτσίτσα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Θανάση. Ο ιερέας που νοσεί Νίκο ανήκει σε επισκοπική εκκλησία στην περιοχή της Georgetown στην Ουάσιγκτον, η οποία να πούμε ότι βρίσκεται μόλις 3 χιλιόμετρα από το Λευκό Οίκο. Τις προηγούμενες ημέρες ο ιερέας πήρε μέρος σε τρεις λειτουργίες της, όπου συνολικά συμμετείχαν περισσότεροι από 550 πιστοί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ιερέας χαιρέτησε διαχειραψίας και κοινώνησε δεκάδες άτομα, και αυτό ανάγκασε τον δήμαρχο της πόλης να κάνει εσπεσμένα έκκληση σε όλους αυτούς που πήραν μέρος και στις τρεις θείες λειτουργίες να παραμείνουν στα σπίτια τους για 14 ολόκληρες ημέρες. Να πούμε, Νίκο, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρος, σε οδηγίες που εξέδωσε με εγκύκλειό του προς κληρικούς και λαϊκούς για λόγους προφύλαξης από τον ιό, απαγόρευσε μεταξύ άλλων τον ασπασμό στις εικόνες και έδωσε οδηγίες ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλοι βέλτιστες πρακτικές όπως σχολαστικό πλύσιμο χεριών και συχνό καθαρισμό του λειτουργικού χώρου και αντικειμένων, δηλαδή σταυρών και εικόνων. Να πούμε σήμερα, ολοκληρώνοντας από τη Νέα Υόρκη, ότι έγινε γνωστό και ένα εφιαλτικό σενάριο που δημοσίευσε το Business Insider, το οποίο αποκαλύπτει έγγραφο των υγειονομικών αρχών που προβλέπουν ότι το σύνολο των κρουσμάτων σε όλες τις ΗΠΑ θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα 96 εκατομμύρια. Οι θάνατοι από τον κορονοϊό, τις 480.000, ενώ συνολικά μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Νίκο. Αξιέπαινη, Θανάση Τσίτσα, η υπεύθυνη στάση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.